Θα προσπαθήσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, τι σηματοδοτούν οι όποιες εξελίξεις, και όχι μόνο επικοινωνιακά αλλά και βάθους, στο σήμερα και τι έρχεται στο αύριο. Με αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή βασικό συντελεστή για να μην κρυφόμαστε, έναν αγαπημένο φίλο της συχνότητας και της εκπομπής, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ο οποίος έχει έναν συνεκτικό διακριτό λόγο που οι ακροατές συχνά πυκνά, δεν γίνεται πιο συχνά όμως, διότι πρέπει να σας πω ότι οι δραστηριότητες του καθημερινά δεν επιτρέπουν πολύ γράψιμο και πολύ διάβασμα, πολλές ομιλίες, δεν επιτρέπουν αυτό που ζητάτε, όταν μπορεί όμως το κάνει. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές μας. Επειδή σήμερα είναι 10 Νοεμβρίου, ημερολογιακά, αλλά το σήμερα είναι σήμερα και με τις εξελίξεις, πώς τις βλέπετε, πώς τις ορίζετε και πώς τις ερμηνεύετε? Για την ώρα κύριε Σαχίνη περιοριζόμαστε σε πολλή δεοντολογία, πολλή διαμαρτυρία, πολλές διαδηλώσεις, δηλαδή υποψιαζόμαστε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν μας βγαίνει όπως το θέλουμε, σε αντίθεση με ένα μακρινότερο παρελθόν, και αυτό το εκφράζουμε με αυτόν τον στατικό τρόπο, με την επαναστατική γυμναστική, στατική επαναστατική, με βήμα σημειωτών. Ξέρετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και όταν λέμε έχουν αλλάξει ριζικά, με οβιδιακό, δηλαδή μοναδικό και πρωτοφανή τρόπο, και μάλιστα με ραγδαία ταχύτητα. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει αυτό που επέτρεψε μετά από μια ορισμένη περίοδο στις κοινωνίες, στη διάρκεια του 20ου αιώνα, να δημιουργούν κάποιες ισορροπίες ώστε να είναι ικανοποιημένες και αυτές, να κατακτούν δηλαδή κάποιες θέσεις, όπως στην πολιτεία δικαίου και πρόνοιας, όπως το καθεστώς της ευημερίας τους και μιας σχετικής ατομικής ελευθερίας. Και αυτή η ανατροπή που συνέβη στο παρελθόν μας βρίσκει απροετοίμαστος να σκεφτούμε πώς θα λύσουμε τα καινούργια προβλήματα και πού πηγαίνουμε. Η νεωτερική σκέψη, η ελίτ, οι πνευματικές ελίτ, η πολιτική ελίτ, οι οικονομικές ελίτ, αυτό που μας διδάσκουν είναι ότι τα ζητήματα θα λυθούν με βάση αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή μας λένε, εμείς έχουμε μεταβεί στο μέλλον, αλλά εσείς κοινωνία θα μείνετε δέσμιες σε αυτό που υπήρχε ως αξία και ως αξίες μάλλον στο πληθυντικό και οικονομικό και κοινωνικό και πολιτικό σύστημα που προευλήθη μάλλον τον 18ο αιώνα. Άρα μου λέτε, και συγγνώμη που διακόπτω τον ιρμό σας, ότι οι μεν επιταχύνουν ή δεν μένουν στην ίδια ή και πιο αργή ταχύτητα και η ίδια η απόσταση μεγαλώνει. Ανάμεσα στους μεν και στους δε, ναι, υπάρχει ένας κρίσιμος κρίκος που δείχνει ακριβώς ποιος τον καταλαμβάνει και επομένως ηγεμονεύει επί των άλλων. Σήμερα λοιπόν ζούμε μια ραγδαία, μια κοσμογονία σε επίπεδο τεχνολογίας και οικονομίας. Ό,τι συνέβαινε εντός του κράτους, όπου στον περίφραχτο χώρο του πολιτικού συστήματος μπορούσε κανείς να διαμορφώσει ισορροπίες και επομένως συσχετισμούς με ικανοποίηση, αυτό πια έχει τελειώσει. Η κυρίαρχη οικονομική τάξη δεν είναι ο βιομήχανος σήμερα. Είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ηγεμονεύει στο σύνολο του πλανήτη και όχι μόνο σε μία χώρα με περίκλειστα σύνορα, και επομένως σε αυτό το πλαίσιο έχουμε νέες ισορροπίες, με άλλα λόγια νέους συσχετισμούς. Κάποιοι
καταλαμβάνοντας, δημιουργώντας πρώτα και στη συνέχεια καταλαμβάνοντας την ιδιοκτησία της επικοινωνίας, της τεχνολογίας της επικοινωνίας και του οικονομικού συστήματος, έχουν καταφέρει να ηγεμονεύσουν σε πλανητικό επίπεδο και μάλιστα με όρους ισχύως, δηλαδή με την πολιτική ως δύναμη που επικρατεί στις διακρατικές σχέσεις. Αυτό προκαλεί βεβαίως την κοσμογονία των αλλαγών που βλέπουμε. Στην υγεία, όλα γίνονται από το σπίτι μας, από τις βιβλιοθήκες που ενημερωνόμαστε, τις εφημερίδες, τα ταξίδια, την οικονομία, τις τράπεζες κλπ. Αλλά μένει κάτι, ξέρετε, ανέγγιχτο. Δεν το συζητάμε. Αυτό που αλλάζει στους συσχετισμούς στο επίπεδο της σχέσης κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής. Αυτό το κρατάμε ως ιερό μέρος μιας πραγματικότητας που, ενώ γνωρίζουμε ότι ακριβώς επειδή δεν συμβαίνουν πια αυτά μέσα στα κράτη αλλά επί των κρατών, έρχονται μέσα στις κοινωνίες, ανατρέπουν τους συσχετισμούς δημιουργώντας την πολιτική αδυναμία των κοινωνιών. Με άλλα λόγια, έχουμε μια τρομακτική συσσόρευση πλούτου από τη μια μεριά και μια ολοένα και μεγαλύτερη αδυναμία, δηλαδή χρήση ουσιαστικά της οικονομικής ισχύος, αυτού που θα αποκαλούσαμε διεθνή των αγορών, με όρους δύναμης που προκαλεί φτώχεια, αναδιανομή δηλαδή του πλούτου και της ισχύως, άρα και των πολιτικών αποφάσεων. Πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι το ερώτημα. Μισό λεπτό. Ένα-ένα, γιατί έχετε βουτήξει κατευθείαν στα βαθιά και μπράβο σας, αλλά ορισμένες φορές πρέπει λιγάκι να ρωτώ διευκρινιστικά ή αν θέλετε και ανοήτως. Πολύ με ρωτάτε για να ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται η σκέψη μου. Κύριε Κοντογιώργη, να σας πω απλοϊκά, εγώ δεν θα το πω με τον τρόπο και την ικανότητα που έχετε να μιλήσετε. Πρακτικά αυτή τη στιγμή οι κοινωνίες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το ίδιο το DNA τους, ως συλλογικές συγκροτήσεις, δεν έχουν που να αποταθούν με βάση αυτή την κατάσταση που μου περιγράφεται. Ακριβώς, γιατί τι είπα πριν, ότι όλες οι ελίτ, πάρτε την πνευματική διανόηση, και δεν μιλάω για την Ελλάδα που δεν παράγει τίποτε. Ας πάμε στο παγκόσμιο επίπεδο. Τι παράγει ως σκέψη και ως πρόταση για την επίλυση των προβλημάτων η διανόηση της εποχής μας? Μας λέει ότι ο κόσμος της νεωτερικότητας είναι το καταστάλαγμα της εξέλιξης του κόσμου που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το παρελθόν που ζήσαμε πριν από τον 20ο αιώνα, στη διαχρονία, και ότι δεν έχει και μέλλον. Προσέξτε. Τι δηλώνει αυτή η προσέγγιση, για να δούμε και ποιο είναι το ζητούμενο αυτής της προσέγγισης. Δηλώνει ότι μπορεί το ανθρώπινο σώμα να μεγαλώνει με αρμονικό τρόπο, αλλά κάποια στιγμή ένα χέρι, ένα πόδι μπορεί να μεγαλώνει με ταχύτερο ρυθμό, να διπλασιάζεται δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, και το υπόλοιπο σώμα να μην ακολουθεί. Με άλλα λόγια, μπορεί η οικονομία και η επικοινωνία, που είναι καταστατικές παράμετροι που διαμορφώνουν τα ανθρώπινα πράγματα στην κοινωνία, να μεγαλώνουν, να γιγαντώνεται, αλλά οι αξίες και οι θεσμοί, δηλαδή η πολιτεία που οργανώνει όλα αυτά τα πράγματα και το μυαλό μας, που ακριβώς λόγω των αναγκών και των συσχετισμών διαμορφώνει τα αιτήματά μας, πρέπει και θα μείνει υποχρεωτικά στο παρελθόν του 18ου αιώνα. Συγγνώμη, αυτό όμως μας πάει μπροστά ή μας πάει συνολικά, παρά την τεχνολογική έκρηξη που σωστά εσείς περιγράφετε, αιώνες πίσω? Δηλαδή, και θα σας συντριγκάρω λίγο, θυμάμαι ότι ο περίφημος ανανεωτής και εξυγχρονιστής του στάτους της Καθολικής Εκκλησίας, που ήταν και σύστημα κρατικό και διακρατικό, ο Λούθυρος έλεγε με πάσα ειλικρίνεια, σχεδόν κυνικά, ας πάει στην άβυσο της κόλασης ακόμη και αγάπη, αν πρόκειται να καταστρέψει την πίστη. Καλύτερα να αμαρτάνουν 100 φορές οι άρχοντες σε βάρος του λαού
παρά να αμαρτάνει μια φορά ο λαός σε βάρος των αρχόντων. Το γαϊδούρι θέλει ξύλο, ο όχλος θέλει βία για να κυβερνηθεί. Αυτό σε άλλο περιτύλιγμα σήμερα. Μα το βλέπουμε σε αυτό που λατρεύουν κάποιοι στον προτεσταντισμό. Ο προτεσταντισμός, όπως και όλη η ιδεολογία σήμερα, είναι βαθιά, όχι απλώς ολιγαρχική, είναι αντιδραστική. Διότι ποιος είναι, κύριε Σαχίνη, η αιτία ύπαρξης των άλλων? Θα υπήρχαν θρησκείες αν δεν υπήρχαν κοινωνίες? Θα υπήρχε ελληνική πολιτική αν δεν υπήρχε ελληνική κοινωνία? Ελληνική οικονομία εάν δεν υπήρχε η ελληνική κοινωνία? Πώς γίνεται και αυτή που είναι η αιτία ύπαρξης όλων των άλλων να θεωρείται ότι είναι το υποζύγιο που πρέπει να χειραγωγείται, να ασκείται βία επ' αυτής για να ηγεμονεύουν οι ηγεμόνες? Βεβαίως την εποχή του Λούθυρου το ζήτημα ήταν πώς θα φύγει ο κόσμος της Ευρώπης από την φεουδαρχία, αυτό το στιγνό καθεστώς, το απολύτως σκοταδιστικό που έζησε και βγήκε από την ιστορία η Δύση επί πολλούς αιώνες, για να έρθει σε αυτό που είμαστε σήμερα. Αλλά αυτό το σήμερα έχει τελειώσει πια. Δηλαδή αυτό που ως ιδεολογία και ως γνώση, σε εισαγωγικά η γνώση, οικοδομήθηκε τον 18ο αιώνα με το διαφωτισμό, τότε ήταν εστία προόδου, επιτάχυνσης των εξελίξεων, σήμερα όμως είναι βαθιά αντιδραστική πράξη η επίκλησή του, διότι το έχουμε υπερβεί, το έχουν αφομοιώσει οι κοινωνίες, πάμε σε άλλη εποχή. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι πάμε σε άλλη εποχή που οι μεν έχουν υπεύσει στο οικονομικό και επικοινωνιακό σύστημα και ηγεμονεύουν επί των άλλων, γιατί διευρύνθηκε το χάσμα της εξέλιξης, οι κοινωνίες παραμένουν στο 18ο αιώνα αξιακά και θεσμικά. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να πάμε βήμα πέρα. Εάν δεν καταλάβουμε δηλαδή ότι και οι κοινωνίες πρέπει να μεταβούν στο μέλλον για να αποκαταστηθεί μια νέα ισορροπία. Ξέρετε, η φύση απεχθάνεται το κενό και την ανισορροπία μέσα στα πράγματα. Όταν υπάρχει κενό, κάποιος θα το καλύψει. Εάν καταστρέψετε ένα δάσος, θα έρθει το νερό και θα καλύψει το κενό. Εάν η μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας διαμορφωθεί ένα μεγάλο κενό, δηλαδή μια ανισορροπία, οι ηγεμόνες της οικονομίας θα βλέπουν τις κοινωνίες ως μυρμήγκια και θα τις αντιμετωπίζουν όπως μας έλεγε ο κάθε Λούθυρος, ο κάθε Πάπας και ο κάθε ιδιοκτήτης της οικονομίας ανά πάσα στιγμή. Αυτό λοιπόν, αυτή την ανισορροπία στα πράγματα την απεχθάνεται η Δύση ή η φύση, διότι δημιουργείται ένα κενό. Σήμερα λοιπόν τι μας διδάσκουν? Ότι αφού κατακτήσαμε το όλον, δηλαδή το καλύτερο που έχουμε ζήσει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, μην τολμήσουμε και σκεφτούμε να το αμφισβητήσουμε, γιατί αν το αμφισβητήσουμε θα πάμε στο χειρότερο. Δηλαδή αφού έχουμε κατακτήσει την απόλυτη δημοκρατία, θα πάμε στον αυταρχισμό. Ο γκρεμός δηλαδή υπάρχει μπροστά και όχι η εξέλιξη. Πώς εξηγείται ότι αυτοί κατακτούν πέραν του γκρεμού που μας λένε ότι υπάρχει το μέλλον και εμείς δεν πρέπει να πάμε προς τα εκεί? Πώς θα αποκατασταθεί η ισορροπία, κύριε Σαχίνη, με τη δεοντολογία, αφού ξέρουμε ότι μπορεί οι κοινωνίες να έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας αυτή τη στιγμή και εν πάση περιπτώσει έχουν τεράστια αμφισβήτηση, το βλέπουμε καθημερινά σε όλο τον κόσμο, του οικονομικού πολιτικού συστήματος και του τρόπου του πολιτεύεστε των κρατών, πώς γίνεται και δεν μπορούν να παραγάγουν αποτέλεσμα? Αυτό δεν είναι ερώτημα που πρέπει να το συζητήσουμε? Έχετε την εντύπωση ότι η απάντηση, μια πρώτη απάντηση, μπορεί να είναι ακριβώς γιατί αυτή η αμφισβήτηση εξακολουθεί να ακολουθεί δρόμους και φόρμες του παρελθόντος? Γιατί μένουν αιμονικά οι κοινωνίες, δηλαδή
διδάσκουν στις κοινωνίες αυτοί που θα έπρεπε να είναι πρωτοπόροι της εξέλιξης, η διανόηση, η πολιτική, που είναι γι' αυτό το σκοπό υποτίθεται, διδάσκουν την αντίδραση, να παραμείνουν οι κοινωνίες στο παρελθόν, για να μην ενοχλούν. Και όπου υπάρχει ή διαισθάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα, δημιουργούνται δηλαδή οι όροι αμφισβήτησης, οι δυνάμοι μπορούν να δημιουργηθούν οι όροι της αμφισβήτησης, εκεί διαπιστώνεται ότι έρχονται να αποδομήσουν το γεγονός. Δηλαδή, ποιος είναι ο μείζον εχθρός σήμερα της διεθνούς των αγορών? Δεν είναι τα πολιτικά συστήματα, δεν είναι η ελίτ. Αυτή είναι μαζί τους, δεξιά και αριστερά. Είναι η εθνική συλλογικότητα, άρα η πολιτισμική συνοχή, γι' αυτό και προσπαθούν να τη διαρρήξουν. Είναι ο φόβος μήπως μέσω της πολιτισμικής συνοχής οι κοινωνίες ορθώσουν το ανάστημά τους και διεκδικήσουν. Σου λέει, μπορεί να βρεθεί ένας ηγέτης και να το συλλάβει αυτό το ζήτημα και να διεκδικήσουν αντί για δικαιώματα ελευθερία, και γι' αυτό διακινούν τα δικαιώματα και απαξιώνουν την ελευθερία. Η τυραννία της πλειοψηφίας, δηλαδή της ελευθερίας της κοινωνίας, θα μας πει η κυρία Πρόεδρος που θέλει μια νέα εθνική συλλογικότητα που να μην έχει να κάνει με την πολιτισμική συνοχή. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα το βλέπουμε και στη διαχείριση ακόμα και των δικαιωμάτων. Τι μας λένε? Ότι στις ομάδες συμφερόντων, τις περίφημες ΜΚΟ, που είναι το μακρύ χέρι και λειτουργούν ως συμμορίες των διεθνούς των αγορών, πρέπει να εκχωρήσουμε δημόσιο χώρο, όχι στις κοινωνίες, αλλά στις ΜΚΟ. Θέλω... Τι μας λένε επίσης, αν μου επιτρέπετε να πληρώσω, μας λένε ότι τα δικαιώματα δεν πρέπει να είναι προσανατολισμένα στην προστασία της εργασίας ή στην πολιτική συμμετοχή, αλλά στην διάρρηξη της πολιτισμικής συνοχής μέσω των ομάδων. Προβάλλουν τους Ρωμά όχι ως μέρος της εθνικής συλλογικότητας των Ελλήνων, των Γάλλων κλπ., αλλά ως μειονότητα. Γιατί θέλουν τις διάφορες ομάδες να τις φέρουν μεταξύ τους αντιμέτωπες, για να μην συγκροτήσουν συλλογικότητα και να ορθωθούν εναντίον των πολιτικών του κράτους και της διεθνούς των αγορών. Άρα λέτε στο όνομα του λεγόμενου δικαιωματισμού περιχαράκωση από την ανάποδη. Βεβαίως. Μάλιστα. Σκοπός είναι να ηγεμονεύουν απερίσπαστες οι διεθνείς και οι εσωτερικές ελίτ χωρίς αμφισβήτηση. Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνετε μία μικρή διακοπή. Θα πάμε αναγκαστικά σε διάλειμμα με το εξής ερώτημα από το Βερολίνο, του φίλου του Αλέξανδρου. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Κοντογιώργη από το Βερολίνο. Μήπως αυτές οι ελίτ είναι αδιάφορες πια για τις κοινωνίες, γιατί θεωρούν ότι το μέλλον είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ενδεχομένως και χωρίς κοινωνίες ανθρώπων? Να απαντήσω τώρα ή μετά? Απαντήστε τώρα, αν θέλετε, και να πάμε μετά σε διακοπή. Κοιτάξτε, αυτά είναι ιδεολογήματα τα οποία διακινεί η ιδιοκτησία της τεχνολογίας και της διεθνούς των αγορών. Ποτέ ο άνθρωπος δεν θα πάψει να είναι ο έλογος διαχειριστής όλων των άλλων που θα παράγει ο ίδιος. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα υποκαταστήσει ποτέ τη νοημοσύνη του ανθρώπου. Το ερώτημα είναι, θα αλλάξουμε αντίληψη για τα πράγματα? Προσέξτε, στο παρελθόν, και εδώ έρχεται να διαψευστεί, αν θέλετε, η όποια μαρξιστική θεωρία, μας λέγανε και μας λένε ότι η οικονομία, δηλαδή το κεφάλαιο λένε, θα ηγεμονεύσει και βεβαίως θα συνεχίσει να ηγεμονεύει, και ο τρόπος του να σταματήσουμε την ηγεμονία είναι να του πάρουμε την ιδιοκτησία και να τη δώσουμε στο κράτος. Αυτό ξέρουμε που οδήγησε. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο τρόπος για να αρθεί αυτή η παρένθετη ηγεμονία των ιδιοκτητών της οικονομίας και όχι του κεφαλαίου, είναι τεράστια διαφορά. Ένας είναι να οι κοινωνίες να εισέλθουν στην πολιτική, δηλαδή στο πολιτικό σύστημα, να θεσμηθούν πολιτικά ώστε να είναι αυτές που θα αποφασίζουν για το τι θα κάνει η οικονομία,
ποιοι θα είναι οι κανόνες, ποιοι θα είναι οι κανόνες που θα διέπουν την τεχνολογία και όλα τα άλλα. Με άλλα λόγια, η κατεύθυνση του μέλλοντος, όταν λέμε ότι και οι κοινωνίες πρέπει να μεταβούν στο μέλλον για να δημιουργήσουν νέες ισορροπίες, δεν είναι η ιδεοντολογία, είναι ο έλεγχος της πολιτείας και διαυθής όλων των παραμέτρων που επιτρέπουν σε κάποιους άλλους να ηγεμονεύουν και να καθορίζουν τα πράγματα. Κύριε Κοντογιώργη, είπατε κάτι για το πώς οι κοινωνίες πρέπει να εισέλθουν στην πολιτική, αλλά με ρωτά πάρα πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας. Και πώς να το πράξουν αυτό όταν, όπως και εσείς είπατε, θεσμικά μένουν με συστήματα δύο αιώνων πίσω. Προσέξτε, το ζήτημα είναι πολύ απλό στη σκέψη, εισάγω δηλαδή την απλή λογική, αλλά που θέλει μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των κοινωνιών για να μπορέσουν να το αντιληφθούν. Και το ζήτημα δεν είναι, ξέρετε, πριν μπω στο πώς, το ζήτημα δεν τίθεται στο ερώτημα εάν θα μεταβούμε στο μέλλον που ήδη έχουμε εισέλθει σε αυτό. Το ζήτημα είναι κατά πόσον οι κοινωνίες θα το αντιληφθούν έγκαιρα και μαζί τους θα συμπαρασύρουν τις ελίτ, κυρίως του πνεύματος, οι οποίες είναι εντελώς απολογητικές στο αντιδραστικό πρόσημο της διατήρησης των κοινωνιών στο παρελθόν, για να μην υποστούν μεγαλύτερο πόνο από αυτόν που άρχισαν ήδη να υφίστανται. Οι κοινωνίες, κύριε Σαχίνη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι διαισθάνονται και είναι πολύ πιο μπροστά από τις ελίτ. Διαισθάνονται και πυκνώνουν τις διαμαρτυρίες. Εάν κάνετε μια στατιστική του τι συνέβαινε πριν από 20 ή 30 χρόνια και τι συμβαίνει σήμερα σε επίπεδο αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος και των πολιτικών που ακολουθούνται, θα διαπιστώσετε ότι σήμερα έχει πολλαπλασιαστεί και πυκνώσει η διαμαρτυρία. Αλλά διαμαρτυρία και δεοντολογία δεν παράγουν αποτέλεσμα. Παράγουν μόνο πόνο και στις κοινωνίες και νομιμοποίηση σε αυτούς που ηγεμονεύουν, γιατί λένε να σας αφήνουμε να κάνετε και διαμαρτυρίες. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς θα επισπεύσουμε τις εξελίξεις. Και ένας τρόπος υπάρχει, γιατί όπως σας είπα είναι νόμος της φύσης. Για να αποκατασταθεί μια ισορροπία πρέπει να μπορούν όλοι να συμβαδίσουν με την ίδια πορεία, με τον ίδιο ρυθμό. Δεν γίνεται ο ένας να βαδίζει με τη σκέψη του 18ου αιώνα και ο άλλος με τον 21ο αιώνα. Ο ένας θα ηγεμονεύσει επί τον άλλον. Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη και δεν εξαντλείται μόνο στο πεδίο της πληροφορίας, όπως μας λένε. Σωστό αυτό. Ούτε το κράτος, ζήτημα ούτε με το την κράτος τεχνολογία υπήρξε ποτέ ουδέτερο. Αλλά λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, για να απαντήσετε συνολικά, το εξής. Δηλαδή, κύριε Κοντογιώργη, η κοινωνία έχει κοινή αντίληψη? Οι κοινωνίες δεν έχουν διαστρωματώσεις, τάξεις ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε? Βεβαίως. Αλλά αυτό που λέμε σήμερα κοινωνίες δεν είναι κοινωνίες με την κυριολεκτική έννοια του όρου, διότι δεν έχουν. Αυτό που λέμε σήμερα κοινωνίες είναι ένα άθροισμα ατόμων που στην πραγματικότητα είναι υπήκοοι του κράτους. Δεν είναι πολίτες. Το άθροισμα των ατόμων δηλώνει ότι το κάθε ένα από αυτά έχει άποψη, αλλά η κοινωνία ως σύνολο δεν έχει. Για να αποκτήσει η κοινωνία βούληση, άρα για να βαρύνει στα πράγματα, συνεπώς στις πολιτικές που ακολουθούνται, ένας μόνο τρόπος υπάρχει πια. Όχι η διαδήλωση, αλλά η αξίωση να γίνουν θεσμικός εταίρος του πολιτικού συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Να μεταβούμε από αυτό που είμαστε σήμερα, μια απλή εκλόγιμη μοναρχία, στην αντιπροσώπευση κατ' ελάχιστον και στο βάθος στη δημοκρατία. Ξέρετε, η ευφυής σύλληψη της απάτης σε επίπεδο ιδεολογίας είναι να μας διδάσκουν οι συνταγματολόγοι μας, οι πολιτικοί επιστήμονες, οι οικονομολόγοι, οι ελίτ στο σύνολό τους,
ότι ένα πολιτικό σύστημα που είναι εκλόγιμη μοναρχία είναι ταυτόχρονα και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Το σημερινό. Αυτό το θαύμα, όποιον Θεό και να καλέσετε στη γη, δεν θα μπορέσει να το πετύχει. Διότι δεν γίνεται να κυβερνάει όπως διδάσκει η δημοκρατία ή η κοινωνία, συγχρόνως να κυβερνάει ο ένας, ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος, και ταυτόχρονα να υπάρχει και ένας διαχωρισμός μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου, κοινωνίας και πολιτικού. Αυτά όμως τα έχουμε τόσο πολύ αφομοιώσει σήμερα που ακριβώς έχει ενσταλλαχθεί μέσα μας και η λογική του. Δηλαδή, τι θα πει κάποιος ο οποίος ξέρει, όπως όλοι ξέρουμε, τι πρέπει να γίνει σε μια χώρα. Μπορούμε να προσθέσουμε 10-20 απαντήσεις για ρύθμιση που να είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο δεοντολογίας. Ότι αφού ξέρει, δεν θα ήθελε να είναι μέλος μιας συντεταγμένης θεσμικά κοινωνίας που θα έχει βούληση επομένως και θα παίρνει συλλογικές αποφάσεις. Γιατί μας έχουν διδάξει και έχουμε ενσταλάξει μέσα μας την ολιγαρχική λογική που απεχθάνεται την συλλογικότητα. Γι' αυτό και προβάλλει τόσο πολύ το ατομικό σήμερα και το συλλογικό επίσης ως εχθρός του ατομικού. Το συλλογικό που μας λένε όμως είναι η πολιτική εξουσία. Δεν είναι η κοινωνία συντεταγμένη σε δήμο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει συλλογικό. Υπάρχει το άτομο που είναι απέναντι στην πολιτική εξουσία, η οποία πολιτική εξουσία έχει όλο το σύστημα δικό της για να μπορεί να κυριαρχεί πολιτικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πάνω στο άτομο που είναι μόνο του και δεν συγκροτεί κοινωνία. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Με άλλα λόγια, αντιπροσώπευση σημαίνει η κοινωνία να ερωτάται. Να ερωτάται για στοιχειώδεις πολιτικές που μπορεί να, ή θεμέλιες πολιτικές που μπορούν να αφορούν τη ζωή της. Από το δημοσιονομικό, τα εξωτερικά όλα. Αναλογιστείτε ποιο θα ήταν το μείγμα της πολιτικής για οποιοδήποτε θέμα, εάν θα έπρεπε απλώς να συνενέσει, δηλαδή κατά προσομοίωση αντιπροσώπευσης, η κοινωνία. Θα ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Άρα λέτε ότι και το πολιτικό σύστημα εκ των πραγμάτων θα ήταν υπόλογο στον εντολέα του και όχι ο εντολέας να είναι άπαξ, γι' αυτό και ψήφο θέλετε, πάρτε όσες ψηφοφορίες θέλετε, αλλά μέχρι εκεί. Μα βεβαίως, διότι το πολιτικό σύστημα θεωρείται ότι είναι ταυτολογία του κράτους. Προσέξτε την ανομαλία της σκέψης. Μας διδάσκουν σήμερα οι μεγάλοι υποτίθεται στοχαστές της παγκοσμιότητας ότι πολιτικό σύστημα και κράτος είναι ένα και το αυτό και είναι καταδικασμένες οι κοινωνίες να είναι σε καθεστώς κυβερνωμένων από τους κυβερνώντες. Αυτό είναι μεγάλο ψεύδος. Και δεν το λέει ο Κοντογιώργης, το λέει η ιστορία που αποκωδικοποιεί ο Κοντογιώργης. Με άλλα λόγια, στη δημοκρατία το πολιτικό σύστημα δεν το κατέχει το κράτος, το κατέχει η κοινωνία και το κράτος είναι ο θεράπων των πολιτικών αποφάσεων της κοινωνίας. Αυτό δηλώνει τι, κύριε Σαχίνη, ότι μας έχουν δομήσει στο μυαλό μας μία ιδεολογία που μας τη διδάσκουν ως επιστήμη, που λέει ότι στη φυσική τάξη των πραγμάτων έτσι θα γίνεται. Εμείς θα σας κυβερνάμε και εσείς θα υπακούετε. Και αν θέλετε να διαμαρτύρεστε. Αυτό τελείωσε. Πάει αυτή η εποχή της ανοριμότητας του ανθρώπου. Σήμερα οι κοινωνίες για να χειραφετηθούν και να μεταβάλουν το σκοπό της πολιτικής, άρα τις πολιτικές υπέρ τους, ένας τρόπος υπάρχει. Να μπουν στην πολιτική ακόμα και ως εντολής, απλή εντολής, ώστε να είναι αναγκασμένη η πολιτική να αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας και κυρίως να είναι υποχρεωμένη να εναρμονίζεται με τη βούληση της κοινωνίας, διότι τότε μόνον οι κοινωνίες θα αποκτήσουν βούληση. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει αντί να κατεβαίνουν στους δρόμους
συντεταγμένοι κάτω από το κομματικό μαντρί για να χειροκροτήσουν τους ηγέτες τους και μετά να πάνε στο σπίτι να δουν με ικανοποίηση βεβαίως ή απογοήτευση ότι τα αντίθετα αποφάσισε η κάθε κυβέρνηση και το κάθε κόμμα, καλό είναι να διαπράξουν πρώτα μέσα τους μια επανάσταση στο πεδίο των εννοιών. Ξέρετε, οι έννοιες, οι λέξεις που εκφέρουμε δεν είναι ουδέτερες. Όπως και η τεχνολογία, έχουν περιεχόμενο που αυτός που τη διαφεντεύει αποφασίζει. Στην τεχνολογία, αναλογιστείτε, εάν η αμερικανική κοινωνία είχε ένα δικαίωμα εντολέα, θα μπορούσε ο κύριος Twitter να ασκήσει λογοκρισία στην κοινωνία, θα είχε ήδη θεσμοθετηθεί ένα άλλο καθεστώς για τον κύριο Twitter και για τον κάθε κύριο Twitter. Αντιθέτως όμως, επειδή έλεγχε την εξουσία, η εξουσία του έδωσε το δικαίωμα, τη θεσμική δυνατότητα να ασκήσει λογοκρισία στον πρόεδρο των ΗΠΑ και να μην έχει κύρωση. Αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο ζήτημα. Επανάσταση στο πεδίο των εννοιών. Να αντιληφθούμε δηλαδή το μεγάλο ψεύδος ότι ζούμε στη δημοκρατία και στην αντιπροσώπευση τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα είναι μια απλή εκλόγιμη μοναρχία. Και μάλιστα φαλκιδευμένη και αυτή. Διότι ποιος ορίζει αυτούς οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι για να τους εκλέξουμε για την επόμενη περίοδο να μοναρχεύσουν? Οι μηχανισμοί. Δηλαδή τα συντάγματα λένε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε, και τελικά όλα αυτά και όλες οι πολιτικές ρυθμίσεις των συνταγμάτων γίνονται αντικείμενο ιδιοποίησης από τα κόμματα. Το κόμμα έχει δικαίωμα να ορίσει ποιος μπορεί να εκτεθεί. Και στη συνέχεια βεβαίως ο εκλογικός νόμος είναι που ανατρέπει ακόμα και το ελάχιστο της πλειοψηφίας που διαμορφώνεται μέσα στο εκλογικό σώμα. Για να ξέρουμε, κύριε Σαχίνη, τι είναι ένα πολιτικό σύστημα, δεν αρκεί να ρίχνουμε το χαρτάκι μας το κουτάκι. Πρέπει να στοχαζόμαστε για το τι περιεχόμενο έχει αυτό το χαρτάκι, η ψήφος μας. Η ψήφος μας σήμερα έχει περιεχόμενο εκλογής Προέδρου ή Πρωθυπουργού, δηλαδή μονάρχη για την επόμενη τετραετία. Το τι είναι το πολιτικό σύστημα θα κριθεί από τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής από την επομένη που σχηματίζεται η κυβέρνηση μέχρι εκεί που λύγει η θητεία της. Ποια είναι η σχέση τότε? Είναι σχέση μονοσήμαντης κυριαρχίας αυτού που κατέχει το κράτος, του Πρωθυπουργού, με τους πέριξ αυτού που τον βοηθούν στο να ασκήσει την εξουσία. Η κοινωνία έρχεται στην ιδιωτία, γίνεται ιδιώτης, ασχολείται με τα δικά της πράγματα και ενδεχομένως μπορεί να τρέξει, αν της δώσει εντολή το κόμμα, να διαμαρτυρηθεί. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα πρέπει στο μυαλό μας να το εντάξουμε στη λογική της μοναρχίας, της εκλόγιμης έστω μοναρχίας. Και εάν αυτό γίνει, αναλογιστείτε, εάν δηλαδή ομολογήσουμε ότι το σύστημα είναι μοναρχικό, τότε το δίλημά μας δεν θα είναι αν ασκούμε κριτική και δεν μας αρέσει αυτό το σύστημα, η υπόνοια ότι είμαστε με τη δικτατορία, αλλά θα σκεφτούμε πώς θα πάμε στην αντιπροσώπευση και στη δημοκρατία, πώς θα αλλάξουμε δηλαδή και θα μεταβούμε και εμείς στο μέλλον διανοητικά, νοοτροπιακά, από πλευρά διαχείρισης και συνεπώς πώς θα συμβαδίσουμε στην εξέλιξη με αυτούς που σήμερα κατέλαβαν την οικονομία και το πολιτικό σύστημα και ηγεμονεύουν. Αυτό είναι η πρώτη αρχή για να πάμε στη συνέχεια στην φάση της διεκδίκησης, άρα μιας διεκδίκησης που θα έχει χαρακτήρα όχι τις πολιτικές που ακολουθούνται από το μονάρχη, αλλά την αλλαγή της πολιτείας. Με άλλα λόγια, οι κοινωνίες να έρθουν αντιμέτωπες και με τις πολιτικές δυνάμεις που όλες μαζί υπηρετούν και διαφεντεύουν και διδάσκουν την απάτη της εκλόγιμης μοναρχίας ως δημοκρατίας, αλλά και με τον εαυτό τους.
Κύριε Κοντογιώργη, βεβαίως εδώ είναι μια ανοιχτή πρόκληση, υπόσχεση από ακροατές να σας ακούν συχνότερα. Ο χρόνος πιέζει αφόρητα πια. Θέλω να απαντήσετε στο φίλο τον Περικλή. Η απάντηση που έδωσε, λέει, ο κύριος Κοντογιώργη σχετικά με τον μεταανθρωπισμό, την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Είναι πεποίθησή του ότι τελικώς το κλειδί είναι πάντα ο άνθρωπος. Αυτό δείχνει και ενημέρωση για τα τεχνολογικά των επόμενων ετών, ή μπορεί να κρύβει εκπλήξεις η ίδια η τεχνολογική έκρηξη? Η τεχνολογική έκρηξη κρύβει εκπλήξεις, διότι αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος εν τέλει έχει όλες τις ιδιότητες στο είναι του που υποψιαζόταν στο παρελθόν ότι υπήρχαν, αλλά τις απέδιδε στο Θεό ή στους θεούς, ό,τι πίστευε. Με άλλα λόγια, οι εκπλήξεις αυτές θα οδηγήσουν σε μία πραγματικότητα όπου θα ζει ο άνθρωπος σε ένα ευφυές περιβάλλον και θα καλείται να το λειτουργήσει. Αλλά ο άνθρωπος θα είναι πάντα ο συντελεστής αυτής της πραγματικότητας. Μάλιστα. Θα μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να μετακινείται από το σπίτι του, θα μπορεί να περπατάει ζωντανά στο Τόκιο, σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, χωρίς να είναι εκεί, θα μπορεί να βλέπει το μέλλον. Όλα αυτά όμως θα είναι υπάγωγα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα εξελιχθεί και θα γίνει τεχνολογικός άνθρωπος, θα ζει δηλαδή στο ευφυές περιβάλλον, όπως και ο αγροτικός άνθρωπος ζούσε στο αντίστοιχο αγροτικό περιβάλλον σε άλλες εποχές. Ο άνθρωπος όμως θα είναι ο συντελεστής, και αν θέλουμε να μην έχουμε εκπλήξεις στο επίπεδο της παρέμβασης στον άνθρωπο, είναι καιρός να σκεφτούμε ότι είναι ακόμα πιο επίγον οι κοινωνίες να καταλάβουν το πολιτικό σύστημα και να βάζουν τους κανόνες για τις χρήσεις της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα. Και μια πολύ σύντομη απάντηση, δυνατόν τηλεγραφική, ρωτά άλλος ακροατής. Άρα, κύριε Κοντογιώργη, μήπως χρειάζεται αλλαγή το ίδιο το Σύνταγμα, ούτως ώστε το πολιτικό σύστημα να μην βολεύεται με τη διατήρηση εκλόγιμης μοναρχίας όπως τη χαρακτηρίζεται? Μα δεν είναι ζήτημα. Αυτό το Σύνταγμα είναι που καθιερώνει. Άρα η πρώτη αρχή είναι να καταληθεί το Σύνταγμα αυτό. Να εγκαθιδρυθεί ένα Σύνταγμα αντιπροσωπευτικής πολιτείας και στο βάθος, γιατί αυτά θέλουν την εξέλιξή τους, της δημοκρατίας. Αλλά αναλογιστείτε πόση λίγη γνώση έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι στοχάζονται με όρους κριτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων, που επικαλούνται το 120 άρθρο του Συντάγματος, το οποίο τι λέει, κύριε Σαχίνη? Λέει ότι ο πολίτης υποχρεούται και δικαιούται να υπερασπιστεί τον μοναρχικό χαρακτήρα του Συντάγματος, του πολιτεύματος. Άρα με βάση το άρθρο 120 είναι εκτός συνταγματικής νομιμότητας αυτή τη στιγμή ο διάλογος που κάνουμε. Άρα η διεκδίκηση της αντιπροσώπευσης και της δημοκρατίας. Επομένως, αντιλαμβάνεστε την παγίδα στην οποία έχουμε υποπέσει και γιατί είναι επίγουσα ανάγκη η επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Δηλαδή να κατανοήσουμε πώς ορίζουμε τα φαινόμενα και όχι πώς μας τα ορίζουν για να μας παγιδεύσουν και να μένουμε στατικά μέσα στην ανέχεια και στην αδυναμία μας. Λοιπόν, λένε κάποιοι ακροατές, είναι ένα πεδίο μιας επόμενης συζήτησης πώς θα έπρεπε να είναι ένα σύνταγμα με βάση το πώς περιγράφει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία ο κ. Κοντογιώργης. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά σήμερα. Συζητήσουμε αυτό το θέμα, κύριε Σαχίνη. Πώς οικοδομούμε ένα αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα μέσα στις δυνατότητες που μας παρέχει σήμερα η γνώση και η τεχνολογία. Συμφωνώ και εγώ. Θα το κάνουμε και πολύ σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.